και περνάμε σε κάτι φρέσκο, φρέσκο και ζεστό. Στη Μαρία ένα Σολομού. Podcast από τη Μαρία Σολομού. Ναι, γιατί βέβαια η Μαρία είναι ένα κορίτσι το οποίο απαντά και στα μηνύματα και στις ερωτήσεις που τις κάνουν οι ακροατές, οι ακροάτριες, οι φανατικοί, οι θαυμαστές της. Και εμείς έχουμε πολύ φρέσκο το πώς τοποθετήθηκε σε κάτι που αφορά τις προσωπικές επιλογές και τις σχέσεις της. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα στην ψυχοθεραπεία, δηλαδή εγώ που έχω κάνει 9 χρόνια και άλλα 3, βάλε τα κάτω, 12. Αυτό δεν διορθώθηκε το κομμάτι της πολυγαμίας, αν θες, ή του από ένα σημείο και μετά. Σε διάφορες φάσεις της ζωής μου να έχω ανάγκη να έχω 3-4. Σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Δεν είναι κάτι μόνιμο, δεν είναι έτσι η ζωή μου και σίγουρα δεν μπορεί να περάσουν 3 χρόνια που να έχω παράλληλες σχέσεις, γιατί νιώθω ότι θα κουραστώ εγώ. Θα κουραστώ δηλαδή από την υπερβολή, από το υπερβολικό, το συνεχές θέατρο. Προτιμώ να με πληγώνουν παρά να πληγώσω εγώ κάποιον. Γιατί δεν το αντέχω ο εγωισμός μου να πιαστώ. Δεν το αντέχει ο εγωισμός μου. Όχι απ' θα χάσω τον άλλον, σκασίλα μου, ας τον χάσω. Να νιώθω ότι φταίω εγώ. Δεν μπορώ. Εγώ πάντα έχω δίκιο. Άλλο θέμα για τον ψυχολόγο μου. Πάντα έχω δίκιο. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει: ορίστε, κυρία μου, τι αποδείξεις. Μας κορόιδεψες. Και να μην έχω τι να πω. Εκεί θέλω να πεθάνω. Είναι λίγο σαν να έπαιξα μια κακή παράσταση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Εγώ, μια φορά που παραλίγο με πιάσουν, νομίζω ότι θα πεθάνω. Ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Πεθάνω. Μάλιστα. Mm. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο συγκεκριμένο podcast που έκανε η Μαρία Σολομού δεν τα λέει από μόνη της. Ναι, γιατί θέλει να μοιραστεί πάλι κάποια πράγματα. Της γίνονται ερωτήσεις και απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις. Και ξαναέγινε ερώτηση για μια τοποθέτηση που είχε κάνει, νομίζω, στην εκπομπή τη διαδικτυακή του Φίπστερ. Ναι. Για κάποιες παράλληλες σχέσεις που λέει σε μια φάση της ζωής μου είχα 3-4 σχέσεις. Και ότι αυτό δεν είναι η συνήθειά της, η κάθε σχέση που έχει συνοδεύεται και από άλλες 3-4, γιατί πέσανε να τη φάνε τη Μαρία με αυτό και την έκριναν και πάρα πολύ αυστηρά έως σεξιστικά. Εγώ νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε, όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση, στεκόμαστε απέναντι και κάνουμε τους θυκολόγους. Στις ζωές και στα σαλόνια μας είμαστε πολύ διαφορετικοί, γιατί πολύ εξημών έχουμε και στα κρεβάτια μας και στα κρεβάτια μας. Περίμενε. Τώρα, αν θέλετε να ανοίξουμε μια κουβέντα, το τι κάνουν αυτοί που ηθικολογούν και ποια είναι η πραγματική τους ζωή, είναι μεγάλο θέμα. Ναι, είναι τεράστιο. Εγώ δεν μιλάω με ονόματα, αλλά γενικότερα, επειδή δεν μιλήσαμε ονόματα, πολύ αυστηρά. Λέω ότι όταν όμως έχεις άποψη για κάποιον, πρέπει να έχεις και από πίσω ένα καθαρό πεδίο ψυχής και βιωμάτων και παρελθόντος για να μπορείς να το υποστηρίξεις. Για να κάνεις μια κριτική, επειδή είσαι πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος, π.χ. στη Μαρία Σολομού, και δεν δέχεσαι για ένα διάστημα μια γυναίκα να έχει 3-4 σχέσεις, που η ίδια θα μπορούσε να το έχει αποκρύψει, το είπε όμως, είπε την αλήθεια της, την ακούς, διαφωνείς, συμφωνείς, την κρίνεις, αλλά δημόσια για να τοποθετηθείς και να κρίνεις, πρέπει να δεις τι υπάρχει και για σένα από πίσω, σωστά. Πολύ σωστά, λοιπόν. Λοιπόν, η Μαρία για εμένα είναι μια ομή. Είναι μια ομή γυναίκα, έχει μια ειλικρίνεια την οποία εγώ εκτιμώ απεριόριστα. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι έτοιμο για αυτή τη γυναίκα και την προσωπικότητα την οποία εγώ. Μπορεί να μην συμφωνείς αυτό. Μπορεί να πεις ότι εγώ δεν μου αρέσει αυτό. Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που χειρίζεται τα προσωπικά της. Είναι όμως δικό της θέμα. Είναι άλλο αυτό και άλλο να κουνάς το δάχτυλο. Καλά, το να κουνάς το δάχτυλο βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ με όλους αυτούς τους τύπους, τους τυχάρπαστους που μου μιλάνε στις οθόνες και είναι και άντρες πιο πολύ και λένε για τις γυναίκες τα έσχη. Δεν είναι μόνο στις οθόνες, είναι και στα σχόλια που έχει δεχτεί. Ακριβώς. Και δεν με ενδιαφέρει. Ζούμε σε μια κοινωνία που όταν ένας άντρας έχει πολλές γυναίκες τον λέμε μάγκα και όταν μια γυναίκα πει κάτι τέτοιο όπως αυτό που είπε η Μαρία Σολομού είναι χαμηλή ηθικής. Ναι, αγάπη μου, γιατί υπάρχει Don Juan, δεν υπάρχει γυναικείο. Το 2023 το λέμε ακόμα αυτό το πράγμα, συμφωνούμε όλοι. Φυσικά. Έτσι. Αυτό, να το τονίσουμε. Ναι, έτσι είναι κοινωνία δομημένη. Δεν είναι όμως ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το θέμα είναι τι κρύβει πραγματική δυστυχία και τι κρύβει πραγματική ευτυχία. Γιατί και αυτός που μπορεί να έχει 4 σχέσεις, ο άντρας, παράλληλες και η γυναίκα και να κοροϊδεύει και να κρύβεται και να λέει ψέματα και στον εαυτό του, αυτό μπορεί να είναι μια δυστυχισμένη κατάσταση. Επίσης, εκείνη ποτέ, η ουσία. Ποτέ, δεν είναι θέμα μαγιάς. Ούτε γυναίκα ούτε άντρα. Δεν είπε ποτέ η Μαρία ότι αυτές οι σχέσεις ήταν κρυφές. Ή ότι μπορεί να είχε πει στους ανθρώπους πολύ εξημών όταν είμαστε σε τέτοια φάση. Λέμε, κοίταξε, εγώ δεν θέλω δέσμευση. Και τη βάζω τελεία. Αύριο θα μας έρθεις. Εδώ με θέλετε κάθε μέρα, Να σου βάλω το φορεματάκι αύριο. Δεν σε ακριώσω, εντάξει, να το βάλεις. Ναι, με φορεματάκι αύριο μαζί μας η Βρυσίδα.